Ναι. Καλά. Έχει συγκρότημα. Αρκετά καλά. Έχει συγκρότημα. Αχα. Ναι. Ροκάσισε. Λίγο χειρότερο. Μεταλλά. Αλήθεια. Από μικρό έπαιζε. Από τρίτη γυμνασίου όλο αυτοδίδακτο. Βέβαια πήγα στη σχολή στο MMS εδώ στην Αθήνα με πολύ καλούς δασκάλους και πήρα κάποια κομμάτια τεχνικής. Και τώρα έχω σχηματίσει μια μπάντα με φίλους. Πώς λέγεται? Ανάνκε λέγεται. Πώς? Ανάνκε. Και θεοί πείθονται. Είναι η θεοί της, είναι η θεότητα της ανάγκης. Ωραία. Η θεά της αναγκαιότητας. Για πες και. Σημαίνει ανάγκη. Και τώρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο προβών και προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια κομμάτια. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό. Θα κάνετε live δηλαδή? Ναι, απλά ακόμα είναι πολύ πρώιμο το. Το πρώτο θα το κάνουν εδώ στο. Πες κάποιος να έρθετε να κάνουμε. Άμα είστε έτοιμοι, ρε παιδί. Θα ήθελα πολύ, αλλά πρέπει να είναι σύμφωνοι και όλοι. Εντάξει, όλοι. Πάντα, γιατί οι άλλοι δηλαδή είναι ψυχή. Και είναι mainstream, οι άλλοι είναι πολύ extreme. Νομίζω ότι. Δηλαδή, μήπως κάνουν πρωινό το κομμάτι και... πρέπει να γίνει για να προωθηθεί η μπάντα. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το mainstream και αυτά. Δηλαδή, αν δεις αμερικάνικες μπάντες. Δηλαδή, μέσα στο marketing και στην πρόθεση είναι. Δηλαδή, έχει ξεπεραστεί αυτό πια. Το θέμα είναι το πώς συγκινείς τον κόσμο στο live. Γιατί στο δίσκο ωραία είναι να τα γράφεις, να τα έχεις τέλεια με τον παραγωγό σου. Αλλά στο live είναι η μαγιά. Εκεί είναι. Ανδρέα, θα επένδυες, ας πούμε,